Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δηλώσε πω η Ρωσία θέλει να κερδίσει Κάμαλα Χάρη στι Αμερικανικέ Προεδρικέ Εκλογέ του Νοεμβρίου, κάνοντα ένα περιπεκτικό σχόλιο, στο οποίο ανέφερε το μεταδοτικό γέλιο τη ω λόγο για τον οποίο την προτιμά εναντί του Τόναλτ Τραμπ. Ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ερωτήθησαν η δήλωση του Προέδρου ότι υποστηρίζει την υποψήφια για την Προεδρία των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρη ήταν σοβαρή ή ένα αστείο. Δήλωσε πω καθένα θα πρέπει να το κρίνει από μόνο του. Ο λευκό οίκο τόνισε ότι ο Πούτιν θα πρέπει να σταματήσει να σχολιάζει τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε πως προτεραιότητα του Βλαντιμίρ Πούτιν είναι η ευημερία τη Ρωσία και οι αμερικανικές υποθέσεις δεν μπορεί να βρίσκονται και δεν βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας του Προέδρου. Ο Τμήτρη Πεσκόφ κατηγόρησε επίσης τις Ηνωμένες ότι ασκούν απαράδεκτη πίεση στα ρωσικά μεσανημέρωση, αφού το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης απέγγειλε κατηγορίες σε βάρο των κατοίκων της Βιρτζίνια Τμήτρης Σάιμς και της συζύγου του, οι οποίοι συνεισφέρουν υλικό στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο ΕΡΤ για συνωμοσία με στόχο την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων. Ο Ρώσος εκπρόσωπος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι ο κόσμος δεν θα μπορεί να έχει διαθέσιμη την άποψη της Μόσχας για τις παγκόσμιες υποθέσεις. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η λογοκρισία των μέσων ενημέρωσης είναι δικαιολογημένη λόγω της κατάστασης πολέμου στην οποία βρίσκεται η Ρωσία.